Σε άλλη μια συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου προχώρησαν πιστοί που τάσσονται στο πλευρό της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. 60 περίπου άτομα, φίλοι του μοναστηριού, συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου φωνάζοντας συνθήματα για την μη διάλυση της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Αρκετές ήταν και οι δυνάμεις της αστυνομίας που παρέμεναν στο σημείο. Τα περίπου 60 άτομα διένυμαν σε περαστικούς και οδηγούς, φυλάδια στα οποία αναγραφόταν το σύνθημα «Όχι στη διάλυση του μοναστηριού», εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή τους στο κλείσιμο της Ιεράς Μονής. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα, ανάρτησαν πανό και κρατούσαν μαύρες σημαίες. Στο σημείο βρέθηκαν και δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος Ναυπάκτου. Η διαμαρτυρία ωστόσο ήταν ειρηνική και λίγο μετά τις 11.30 το πρωί οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν από το σημείο, ανανεώντας όμως ραντεβού τους για τις επόμενες ημέρες. Σε απάντηση των διαμαρτυριών, η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο αναφέρει διεξοδικά το ιστορικό της όλης διαμάχης. Μεταξύ άλλων και για τη διαμαρτυρία των πιστών που συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Μητροπόλεως, τονίζει πως από τα συνθήματα που αποτελούσαν και την πρόταση των διαδηλωτών παύλα οπαδών, αποδεικνύεται ότι οι οπαδοί της Μονής προέβησαν στην ενέργεια αυτή παραπληροφορημένοι και παραπλανημένοι από τους καθοδηγούς τους. Η Ιερά Μητρόπολη υπενθυμίζει και πάλι πως η απόφαση της Ιεράς Συνόδου για τη διάλυση του νομικού προσώπου της Ιεράς Μονής και τη συγχώνευσή της με άλλη Ιερά Μονή είναι πρωτοφανής και λήφθη, γιατί πρωτοφανής είναι και οι αντικανονικές και παράνομες ενέργειες των μέχρι πρότινος υπευθύνων της Μονής. Αυτές οι αντικανονικότητες και παρανομίες έχουν κριθεί και καταδικαστεί σε βάρος χρόνου τουλάχιστον 14 ετών, τόσο από τη διαρκή Ιερά Σύνοδο, την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας με τη συνδρομή πολλών ειδικών συνοδικών επιτροπών και τα εκκλησιαστικά συνοδικά δικαστήρια, όσο και από την πολιτική δικαιοσύνη. Συνεπώς, για την εξέλιξη αυτή την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και αποδεδειγμένα οι ηθήνοντες στην Ιερά Μονή. Προς τα εκεί οφείλουν να στρέψουν τις διαμαρτυρίες τους όσοι επιθυμούν. Αντί οι συγκεκριμένοι οπαδοί και οι καθοδηγητές τους να δείξουν πνεύμα συνένεσεως έστω και την τελευταία στιγμή, αυτοί επέλεξαν, σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη, να δείξουν το δρόμο της ακρότητας, των ύβρων και της πρόκλησης. Δεν διδάχτηκαν από το γεγονός ότι η οδός αυτή μέχρι σήμερα τους οδήγησε σε αυτό το σημείο. Υπάρχει ακόμη καιρός να το αντιληφθούν και να μετανοήσουν.